κύριε Οικονόμου, από τη μια ο Υπουργός Δικαιοσύνης να βραβεύει αυτό το παιδί, ανεξάρτητα αν ο ίδιος δεν ήθελε να πάρει το βραβείο, γιατί πέτυχε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και από την άλλη μεριά να μην έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, νυφάλια, μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που τον βραβεύεις και επιδοκιμάζεις αυτή του την προσπάθεια για να συνεχίσει τις σπουδές του και να μορφωθεί μια διαδικασία η οποία έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν γίνεται μετά αυτό το βραβείο να του το παίρνει στην ουσία πίσω. Εδώ λοιπόν... Σημασία έχει να σπουδάσει ή να αφαιθεί ελεύθερος, κύριε Βουλή. Σημασία έχει να σπουδάσει. Αλλά εγώ διαβάζω, κύριε Οικονόμου, και δεν θα το πει κανένας από εμάς, τη δήλωση του Προέδρου του ΤΕΙ σήμερα. Και λέει ότι αυτές οι σπουδές, σε αυτή τη σχολή που έχει μπει αυτό το παιδί, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη φυσική του παρουσία. Διότι έχει εργαστήρια, γιατί έχει τέτοια πράγματα. Επομένως, εδώ θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, ούτως ώστε οι σπουδές αυτού του παιδιού να εξελιχθούν φυσιολογικά, να πάρει αυτά τα εφόδια τα οποία παίρνει και σε τελευταία ανάλυση. Κοιτάξτε να δείτε. Προβλέπονται ορισμένα πράγματα από την νομοθεσία. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι είναι προς τιμήν του Υπουργού που πήγε και βράβευσε και αυτά τα παιδιά όταν εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τι είπατε? Όταν πέτυχαν. Όταν πέτυχαν. Ναι, είναι αδιανόητο σήμερα να ψάχνουμε τρόπο ούτως ώστε αυτό για το οποίο τα επιδοκιμάσαμε, αυτό να μπει σε λειτουργία. Ή είμαστε σε ένα κράτος δικαίου και οι νόμοι ισχύουν έναντι όλων, ή θα πρέπει να τους κοιτάζουμε αναπερίπτωση. Ναι, αυτό που λέω. Γιατί είπατε ότι εσείς, όλοι οι κρατούμενοι. Εσείς είπατε ότι είναι ατελέσφορη αυτή η ενέργεια του Υπουργού και ως προς το χρόνο και ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας? Θα έπρεπε αυτό που σας λέω, να γίνει. Θα έπρεπε αυτό το παιδί να πηγαίνει στη σχολή του, να παρακολουθεί τα μαθήματα, να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να διασφαλίσει αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα να επιστρέφει στη φυλακή να εκτίσει την ποινή του. Εδώ δεν μπορεί, κύριε Οικονόμου, να υπάρχουν παρεπόμενες τιμωρίες της ποινής. Ξέρετε, κάποιος τιμωρείται σε ποινή φυλάκισης. Ναι, αυτό εδώ είναι. Όμως η υπόθεση αυτή δεν είναι, κύριε Κοντονή. Και σε ποινή φυλάκισης. Εγώ βλέπω και ότι σου στερώ και η υπόθεση άλλα. Αυτή παίρνει. Δίνεται και πολιτική διάσταση στην υπόθεση αυτή και από τον ίδιο. Από ό,τι βλέπω εγώ. Κοιτάξτε, δεν τον βλέπω τόσο. Δεν τον έχει πιάσει φιλομάθεια τόσο πολύ. Ακούστε. Γιατί όταν δίνεις ραντεβού στα πεζοδρόμια και ζήτω η αναρχία και όλα αυτά, δίνεις μια άλλη διάσταση. Ακούστε, κύριε Οικονόμου. Διότι αν πείτε τώρα εσείς ότι εγώ θα σου βάλω ένα αστυνομικό δίπλα φρουρό να πηγαίνεις, θα σου πει ότι δεν το δέχεται. Ακούστε. Έτσι, τώρα, μην μπλέξουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα μπλέξουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τελευταία ανάλυση, αυτό έκανα μια παρέμβαση προηγουμένως στον κύριο Παπαμημίκο, το δικαιικό μας σύστημα δεν τιμωρεί το φρόνημα. Ο καθένας μπορεί να λέει, ζήτω ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Δεν μπορεί όμως να εκτρέπεται σε έκνομες ενέργειες. Αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό έχει καταδικαστεί ο Νίκος Ρωμανός. Δεν μπορεί όμως, ξαναλέω και πάλι, όχι ο Νίκος Ρωμανός, ο οποιοσδήποτε κρατούμενος, ο οποίος θέλει να προχωρήσει τη ζωή του, να σπουδάσει και τα λοιπά, και είναι και η περίπτωση Κοστάρη και είναι και άλλων κρατουμένων, δεν μπορεί αυτό να του το στερείς. Και δεν μπορεί να του το στερείς, ειδικά διότι έχει υποπέσει σε κάποια αδικήματα τα οποία το κράτος θεωρεί ότι είναι αδικήματα που βάλουν κατά του σκληρού πυρήνα του κράτους. Επειδή είμαστε και τρεις είμαστε νομικοί, συγγνώμη. Υπάρχουν τρία όργανα. Υπάρχει το Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπάρχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υπάρχει ο ειδικό. Τώρα μην μπαίνουμε στη δικονομία. Υπάρχει ο ειδικό αναγκριτή που λύνει αυτά τα ζητήματα. Και τα τρία όργανα πήραν μια απόφαση. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουμε το σοφρονιστικό κώδικα και να αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όχι, όχι, δεν είπαμε. Τρία όργανα πήραν την ίδια απόφαση. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Μην πηγαίνετε στο δικονομικό να λύσετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ που υπάρχει. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Λυριτζή, και σας παρακαλώ πολύ. Το πιστεύω ειλικρινά. Μην το λέτε. Δηλαδή, τρία όργανα. Άρα επηρεάζεται. Εσείς πιστεύετε ότι επηρεάζει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και αν θέλετε να ρωτήσουμε και οποιοδήποτε τηλεθεατή, θα σας πει, άμα έχει καλό δικηγόρο, έχει καμιά άκρη με το δικαστήριο, βρεις καμιά τρύπα στο νόμο, το τακτοποιήσουμε, ρε παιδιά, okay, κλπ. Μην μου πείτε ως νομικός ότι δεν το έχετε ακούσει. Εγώ προσωπικά, διότι, εγώ προσωπικά δηλαδή, δεν πιστεύω και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση. Βουλευτή,
υπουργό, ας πούμε, δικηγόρο, δεν έχει κανένα από εδώ. Αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Και έχει αποδειχθεί. Και μόνο, κύριε Παπαδημίκο, και γι' αυτό και πολλές αποφάσεις από εκεί που δεν μας υπέροχαν. Και μόνο ότι αισθάνεται η κυβέρνηση, κύριε Λυριτζή, την ανάγκη κάπως να ρυθμίσει αυτό το θέμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Εγώ σας έδωσα το πλαίσιο. Μην πάμε στη δικονομία να λύσουμε τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και κύριε Παπαδημίκο, να μα συζητήσουμε και κάτι άλλο. Να κληρώσει και ο κύριο Τριαντάφυλλο με τη δική του άποψη αυτόν τον κύκλο τη κουβέντα, να δούμε και τι γίνεται με τα άλλα. Είναι και τα κρίσιμα. Έλα, κύριε Τριαντάφυλλο. Καταρχά, είναι κομβικό το ζήτημα.